Βρεθήκατε σε ένα πόλεμο ξαφνικά. Ναι, βρεθήκατε σε ένα πόλεμο ξαφνικά. Τραυματιστήκαμε χωρίς λόγο, δηλαδή να τραυματιστούμε, να σώσει έναν άνθρωπο, να δώσει τη ζωή σου, να βοηθήσει έναν συνανθρωπό σου. Γι' αυτό για μένα σημαίνει να τώρα να τραυματιστούμε και να χάσει τη ζωή σου από κάποιους οπαδούς, οι οποίοι είναι χούλιγκαν και το κάνουν αυτό για χαβαλέ και για πλάκα, είναι ό,τι χειρότερο. Και ξαφνικά βρίσκεσαι μαχαιρωμένο στο κρεβάτι. Αυτά συμβαίνουν στην υπηρεσία. Τι να κάνω. Σε λίγο καιρό θα αναρρώσουμε και θα είμαστε πάλι κανονικά στον δρόμο, δίπλα στον πολίτη. Ο μάχημος αρχιφύλακας που πρωταγωνίστησε στη διάσωση στο Μάτι, στην Αργυρά Ακτή. Αυτός που κουβάλισε στις πλάτες του ανθρώπους καμένους, που έδωσε δύναμη και θάρρος. Έπεσε θύμα του τυφλού φανατισμού. Με μαχαίρωσαν για το τίποτα, όπως λέει. Επειδή είχα μεγάλη αντίσταση, κάποιος ήρθε από πίσω για να μας καταφέρει και μας κάρφωσε με το μαχαίρι από πίσω, ύπουλα δηλαδή. Γιατί πάνω στην ένταση, γιατί στην ίδια το κατάλαβες πώς έγινε. Πήγε η εικόνα από εκείνο το βράδυ στο μυαλό όλων. Πόσο πολύ προσφέρατε, πώς νιώθετε, τι χτυπήματα έχετε? Έχω ένα στην ομοπλάτη, ένα χτύπημα, δύο μαχαιρία στο μυρό και στο πρόσωπο που έχουμε σπάσει δύο-δύο. Έγινε περιστατικό, τραυματιστήκαμε και μετά θα είμαστε πάλι δίπλα στον πολίτη, ακόμη πιο δυνατοί, θα ζυγίσουμε και καλύτερα τα πράγματα και θα είμαστε και πιο αποτελεσματικοί. Το μαχαίρι σταμάτησε δίπλα σε κεντρική αρτηρία. Η ζωή του κινδύνευσε. Βλέπετε πίσω μου, ο αστυνομικός έχει πάρει στην πλάτη του. Υπόσχεται όμως γρήγορα να ξαναβρεθεί δίπλα στον πολίτη. Όπως τότε που με την ομάδα του ήταν οι μόνοι που κατόρθωσαν μαζί με τους βατραχανθρώπους να βρεθούν εκεί στο Μάτι και να βοηθήσουν. Το κάναμε σφίξιμο της ψυχής, δηλαδή. Δεν μπορούσε να κρατήσει την ψυχραιμία σου, αλλά έπρεπε όμως να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας για να μην πανικοβληθούμε εμείς και πανικοβληθούν και οι συμπολίτες μας, για να τους δώσουμε τη δύναμη ότι υπάρχει σωτηρία, ότι εδώ είμαστε εμείς και όλα θα πάνε καλά. Τώρα και πάλι στην πρώτη γραμμή τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά υπόσχεται να επιστρέψει υγιής και δυνάτος.